Και τώρα Ντετσενέ. Βαθιά παλιά για τον Ριέρα. Θα κατεβάσει και πάλι με τα αριστερό. Καλός χρησής της μπάλας. Ριέρα θέλει να βρει χώρο για να κάνει το σουτ. Πέφτει κάτω φάουλ. Κακογιάννης ήταν αυτός που τον ανέτρεψε. Ο κύριος Κωνσταντίνου. Θα σφυρίξει φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα της Πάφου, της Πέγιας. Εδώ ο Κακογιάννης που δέχεται και τις παρατηρήσεις του διαιτητή. Ξανά η φάση. Εδώ ο Κακογιάννης είναι προβολή με το αριστερό. Δεν θα επιτρέψει στον Ριέρα να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ριέρα. Πάνω στην μπάλα. Ένα τείχος από 6 ποδοσφαιριστές θα στηθεί μπροστά στην μπάλα. Ριέρα εκτελεί. Η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Πέγιας για να ανοίξει το σκορ με τον Ριέρα σε ένα πολύ όμορφο σε εκτέλεση φάουλ. Στο 12ο λεπτό. Ο Ριέρα εδώ. Δεν κουνήθηκε από τη θέση του Οσέμπο και εδώ βλέπετε η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Μπαρπόζα. Του Σέπογκ, με συγχωρείτε. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του από Κινήρα με τον Ντετσενέ, ο οποίος ανάγκασε τον Σέπογκ να απογειωθεί. Στο 12ο λεπτό το δοκάρι στάθηκε σύμμαχος για τον Σέμποκ. Φάουλ και η κίτρινη τώρα εδώ. Είδαμε πώς πήγε πάνω στον Ριέρα ο Ευθυμίου, επικίνδυνο παίξιμο. Στον Άδωνη, στον Αντρόμη, στον Ονίσιλο και στην Παρίσα, 27 χρόνων. Ένας πολύ καλός επιθετικός. Σφύριγμα από τον κύριο Κωνσταντίνο, φάουλ για την ομάδα. Από δεξιά ο κύριος Πολυδόρου. Είναι καθαρό όμως αριστερός. Βλέπω. Συνέχεια τώρα με τον Ριέρα. Ριέρα. Ελίσσεται. Έτοιμος για το. Και τώρα ο Κωνσταντίνου για τον Ριέρα. Ριέρα χάνει προς τιμή. Κρατάει. Κοιτάξτε με ποιο τρόπο χειρίζεται το αριστερό του πόδι ο Πορτογάλος. Κατσάνα για τον Ριέρα. Ελίσσεται και πάλι ο Πορτογάλος. Απομακρύνει εκεί όπου είναι ο Ριέρα. Ντετσενέ. Ντετσενέ. Για τον Ριέρα. Ωραία κίνηση από τον Πορτογάλο. Ριέρα θα μπει στην περιοχή. Για να δούμε. Κάνει τη σέντρα, διώχνει όπως. Εδώ ξανά η φάση. Η πολύ ωραία ενέργεια από τον Ριέρα, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι, κοιτάξτε εδώ, με τα αριστερό, θα λέγαμε ότι το δεξί του το έχει μόνο για να περπατάει, αλλά αυτό λίγα πράγματα σημαίνει. Εδώ βλέπετε πώς χειρίζεται το αριστερό του πόδι. Ριέρα. Πορτογάλος θέλει να μπει στην περιοχή. Παλεύει, αλλά φτάνει ο Κατσάνα. Ριέρα. Βαλιά για τον Κατσάνα. Στίγμα στον Κατσάνα. Αυτός θα δώσει τον Ριέρα. Ριέρα, στη γνωστή του κίνηση, θα περάσει τώρα απέναντι στον Ντετσενέ. Ντετσενέ. Κολλή. Με τον Ριέρα φάουλ. Διαμαρτύρεται εκεί ο Κολλή. Κοιτάξτε στο Ριέρα και βέβαια είναι σαν να λέει στον διαιτητή μπροστά στα μάτια του. Όταν με τα χρώματα της ομάδας της Πέγιας, εδώ βλέπουμε, έκανε με το φάουλ με τον άγκονα. Οι ποδοσφαιριστές του Άντρου Πολυδόρου, ο οποίος παρουσιάζει μια πολύ καλή ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα. Μινέιρο. Δεξιότερα για τον Ριέρα.
Μασάδου Ριέρα για τον Κυριάκου. Πατάω ο Κυριάκου, αφήνει στον Τζίνο Μινέιρο, Πορτογάλος, τον συμπατριώτη του τον Ριέρα, και τώρα τα ρούμπα Ριέρα του Κολλή. Όμως το πλάγιο είναι για την ομάδα του. Κυριάκου για τον Ριέρα. Ριέρα. Δίπλα από τον Αλέξανδρο τον Δημητρίου. Είναι βέβαια και ο Άγγελος Ευθυμίου. Και Μασίνουα για τον Ριέρα. Ριέρα θέλει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει. Κάνει και το σούτι μπάλα έξω. Περίμενε απέναντι ο Μασίνουα. Ο Ριέρα όμως πήρε πάνω του την προσπάθεια. Πέρασε έξυπνα τον αντίπαλό του εδώ. Θα δούμε πώς. Τον Κολλή. Έκανε και το σούτι μπάλα. Έφυγε πάνω από τα δοκαριά. Μια καλή στιγμή για την ομάδα της Πέγιας, το 65 της Πάφου, που κρατάει αρκετά καλά στα μετόπιστε. Ριέρα στριφογυρίζει. Έχει ρίξει όλο το βάρος στην επίθεση, όπως και τώρα εδώ με το Ριέρα. Εδώ ο Ριέρα πάνω στην μπάλα πήγε ο Τάλ. Μινέιρο